Πάμε να φτιάξουμε πατρόν για φλή φόρεμα, ιδανικό για αρχάριου. Θα ξεκινήσουμε παίρνοντα τη μεζούρα μα και μετρώντα τη μισή περίμετρο του στήθου. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε την απόσταση από το λαιμό μα έω τη γραμμή τη μασχάλη και θα γράψουμε σε ένα χαρτάκι αυτέ τι μετρήσει. Πάμε λοιπόν τώρα στο ύφασμά μα, το διπλώνουμε στη μέση, έχοντα ουσιαστικά από την πλευρά που θα βάλουμε τα σημάδια μα την ανάποδη. Βάζουμε το πρώτο σημάδι ακριβώ στο κέντρο τη τσάκηση. Παίρνουμε λοιπόν τώρα το χάρακά μα και θα βάλουμε ουσιαστικά τη μέτρηση που πήραμε πριν του λαιμού, δηλαδή από το λαιμό μα μέχρι τη γραμμή τη μασχάλη. Και στη συνέχεια την μισή περιφέρεια του στήθου θα τη μοιράσουμε δεξιά και αριστερά από αυτή τη γραμμή, δηλαδή 23 και 23. Στη συνέχεια παίρνουμε το χαρακά μα και σχεδιάζουμε τα μανίκια μα. Επίσης τώρα με την ορθή γωνία του χαρακά μας θα σχεδιάσουμε τα δύο πλαϊνά του κορμού μας. Τα μανίκια και τα δύο πλαϊνά θα είναι ουσιαστικά οι γραμμέ κοψίματο και γαζώματο. Τέλο, θα πάρουμε την καμπύλη του χαρακά μα και θα σχεδιάσουμε πρόχειρα τη λαιμόκοψη. Πηγαίνουμε τώρα με το ψαλίδι μα, το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και ακονισμένο, και κόβουμε προσεκτικά πάνω στι γραμμέ που σχεδιάσαμε. Δηλαδή, τα μανίκια μα και τα πλαϊνά μα. Στη συνέχεια τώρα θα κόψουμε προσεκτικά τη λαιμόκοψη. Και τώρα πάμε στη ραπτομηχανή μας να γαζώσουμε. Στη ραπτομηχανή θα τοποθετήσουμε το ειδικό walking food το οποίο θα μα βοηθήσει στο τράγηγμα του δύσκολου αυτού υλικού. Στη συνέχεια θα βάλουμε stretch βελόνα και τον ειδικό μαγνητικό οδηγό για να βγαίνει ίσιο το γαζί μα. Θα επιλέξουμε ένα στενό ζυγζάκ περίπου μεσαίου μήκου, για να έχει ουσιαστικά το γαζί μα ελαστικότητα. Ξεκινάμε λοιπόν το γάζο μα στη ραπτομηχανή μα με προσοχή να τροφοδοτούμε σταδιακά το υλικό για να βοηθάμε τη ραπτομηχανή να το τραβάει σωστά. Κρατώντα κόντρα στο μαγνητικό οδηγό για να πηγαίνει ευθύγραμμα το γαζί μα. Κατασκευάσαμε λοιπόν ένα υπέροχο φουστάνι από φλή ύφασμα, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε από το σπίτι για να είμαστε ζεστοί μέχρι και έξω για τις δουλειέ μα. Όλα αυτά τα υπέροχα εργαλεία ραπτική που χρησιμοποιήσαμε θα τα βρει στην ιστοσελίδα μα καρβουνοπούλου.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ.